Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε και φέτος στα εκπαιδευτήρια Μπουγά σε μια μεγάλη γιορτή που κάνουμε για το βιβλίο, τις βιβλιοδρομίες, η οποία γίνεται σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε πάρα πολλούς φίλους κοντά μας, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη δημοτικού, που διάβασαν βιβλία και οι βιβλιοδρόμοι μας ήρθαν να διαγωνιστούν, αλλά κυρίως ήρθαν να παίξουμε και να ακούσουμε ιστορίες. Σαν σχολείο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε σε αυτή την εποχή τα παιδιά να αγαπούν τα βιβλία, να αγαπούν τις ιστορίες και διαβάζοντας βιβλία να μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, τον κόσμο και τους άλλους. Έχουμε επίσης τη μεγάλη χαρά σήμερα να παρουσιάζουμε κάτω για τα παιδιά της 3ης, της 4ης, της 5ης και της 6ης δημοτικού, τους ψιλοκάραβους της Γεωργίας Γαλανοπούλου, μια συγγραφέας που είναι καλαματιανή και χρόνια τώρα μας στηρίζει και στις βιβλιοδρομίες αλλά και στον διαγωνισμό, τον πανελλήνιο που κάνουμε, λογοτεχνικό διαγωνισμό της Σοφίας Φίλγηση. Ελπίζουμε όλα τα παιδιά να έχουν περάσει καλά και ελπίζουμε και εμείς με τη μεριά μας να έχουμε βοηθήσει να διαβάζουμε ένα βιβλίο παραπάνω τη φορά. Είμαστε εδώ στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, στις βιβλιοδρομίες που γίνονται πάρα πολλά χρόνια, διοργανώνονται εδώ πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Ενισχύουμε την φιλαναγνωσία. Εγώ σήμερα είμαι εδώ για να παρουσιάσω το βιβλίο μου που λέγεται «Δύο μουσικά παραμύθια». Έχει δύο παραμύθια που έχουν μουσική μέσα και στις δραστηριότητες που κάνουμε είναι δείχνουμε το βιβλίο, παίζουμε μαζί με το βιβλίο, τραγουδάμε τα τραγούδια που έχει μέσα και μετά κάνουμε δραστηριότητες. Με τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού κάναμε μαριονέτες από τα ζωάκια και τώρα με τα μεγαλύτερα παιδιά θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση και θα μιλήσουμε για το δεύτερο παραμύθι και για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Σήμερα ήρθαμε από την Αθήνα, εδώ στο εκπαιδευτήριο Μπουγά, στις βιβλιοδρομίες, για να παρουσιάσουμε το «Καμένο στο Σίδιο». Είναι ένα βιβλίο για παιδιά από σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αναφέρεται στους φόβους, γενικώς στις ανατροπές της ζωής και στον τρόπο που μπορούμε να προσαρμοστούμε και να συμφιλειωθούμε με τα γεγονότα, είτε είναι αυτά που μας έχουν κατά κάποιο τρόπο σημαδέψει, και αλλά έχουμε εμείς προχωρήσει. Τα παιδιά πώς δέχτηκαν το βιβλίο? Γενικώς τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που συναντάνε στο βιβλίο είναι η εικόνα. Η εικόνα πιστεύω ότι είναι η πρώτη δυναμική ενός καλού παιδικού βιβλίου. Αν αυτό συνδυαστεί με ένα ωραίο προσεγμένο κείμενο, νομίζω ότι τα παιδιά θα ενθουσιαστούν. Γενικώς τα παιδιά αγαπάνε τις ιστορίες με τις πλοκές, καμιά φορά οι ανατροπές, το μυστήριο, με την επιτυχία όταν ένα παιδάκι περνάει δύσκολα και τα καταφέρνει μετά. Αυτές είναι ιστορίες και θεματικές του παιδικού βιβλίου που εντυπωσιάζονται και θαρρύνονται τα παιδιά για διάβασμα. Γεια σας, με λένε Απόστολο Καρτσόνη και πάω στην έκτη τάξη. Σήμερα γίνονται οι βιβλιοδρομίες στο σχολείο μας. Είναι μια πολύ ωραία γιορτή για το βιβλίο. Εμένα σε αυτή τη γιορτή μου αρέσει πάρα πολύ ο διαγωνισμός ζωγραφικής που πήγα και συμμετείχα και όλα αυτά εδώ τα παιχνίδια που κάνουμε. Εμένα μου αρέσει προσωπικά να διαβάζω βιβλία. Για άλλη μια χρονιά στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, το βιβλιοπωλείο Bookmark υποστηρίζει τις βιβλιοδρομίες. Βιβλιοδρομίες που αριθμούν πάνω από 20 χρόνια. Τελευταία πενταετία έχει γίνει άνοιγμα από τα εκπαιδευτήρια ώστε να έρχονται και παιδιά από τα σχολεία της πόλης και όλου του νομού. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί και να προχωρήσει. Το ζητούμενο είναι τα παιδιά να επιλέγουν μόνα τους το βιβλίο που θα διαβάσουν και να διαγωνιστούν τι κατάλαβαν και κατανόησαν από το βιβλίο. Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να επιλέγουν μόνα τους ένα το βιβλίο για να το κατανοούν και αυτό είναι και το ζητούμενο. Πρέπει να αγαπήσουν τα βιβλία. Στην πόλη μας υπάρχουν αρκετά βιβλιοπωλεία, πλούσια σε υλικό, σε βιβλία καινούρια. Οι εκδοτικοί οίκοι στηρίζουν τα βιβλία τα παιδικά, ώστε τα παιδιά να έχουν επιλογές και να μπορέσουν να διαβάσουν αυτό που τους ευχαριστεί.